Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα ΠΑΟΚ 24. Συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 2. Ξεκινήσαμε με τα ποδοσφαιρικά και κάναμε μια πρώτη έτσι κουβέντα. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα είναι πιο χαλαρή μετά από ένα non-stop πρόγραμμα ουσιαστικά από τέλη Ιουλίου και έπειτα με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σε εξέλιξη μπορεί η σεζόν να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά σε εξέλιξη είναι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Δόθηκαν τα πρώτα δύο φιλικά με δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μια πρώτη εικόνα υπάρχει από αυτά τα παιχνίδια. Ήταν και στα δύο, στο μάτς με τον Ολυμπιακό με μεγάλη διαφορά με τον Παναθηναϊκό, ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ το διεκδίκησε ως το τέλος. Υπάρχει καινούριος παίκτης, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. Γενικά υπάρχουν πολλά έτσι ενδιαφέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι. Το βασικό είναι ότι διαμορφώνεται το ρόστερ. Νομίζω ότι και με τη χθεσινή κίνηση ίσως να έχει ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του ρόστερ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος να μας εξηγήσει καλύτερα από τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα σας, όλα καλά? Όλα καλά. Πήρατε τα βουνά, ε? Τα πήραμε για μια εβδομάδα. Ναι, και τώρα στη ζέστη. Και τώρα επιστρέψαμε εδώ. Στη ζέστη. Θεσσαλονίκη. Ωραία. Να πούμε ότι έκλεισε το ρόστερ μετά και την ανακοίνωση του Γκάρετ. Κοιτάξτε, έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε κλείσει τις θέσεις των ξένων παιχτών. Έχουμε ένα πολύ καλό αυτή τη στιγμή ρόστερ, γεμάτο. Και εάν δεν παρουσιαστεί κάτι που πραγματικά θα μας δημιουργήσει το κίνητρο για να το κυνηγήσουμε, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Οι θέσεις ξένων είναι, γιατί δεν είναι κοκοτόχα σε αυτό. Είμαστε ok σε αυτό? Τώρα με τον Γκάρετ είναι 7 coaches, δεν είναι? Είμαστε 7, ναι, είμαστε 7. Mm-hmm. Σε αυτό το κομμάτι, ακόμα είναι πολύ νωρίς νομίζω για να πάρθει οποιαδήποτε αποφασία, δεν είναι? Κοιτάξτε, οι ανάγκες, όπως είδαμε και πέρυσι από τη χρονιά, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα το ελληνικό πρωτάθλημα αποκτά άλλη δυναμική, γιατί ακόμα και οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες έχουν ανεβώσει πάρα πολύ την ποιότητα του ρόστερ, έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα, οπότε έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ δυνατά ρόστερ σε όλες τις ομάδες, και αυτό αναγκάζει και εμάς να ακολουθήσουμε. Δεν είναι εύκολο και αρκετό για μας να βγάλουμε μια χρονιά πολύ απαιτητική σε δύο διοργανώσεις υψηλού επίπεδου, και πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο ρόστερ, παιδιά με μεγαλύτερη ενέργεια, μεγαλύτερο, περισσότερο υλικό, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια σκληρή διαδικασία 10 μηνών. Mm-hmm. Κότσο Γκάρετ, τι καινούργια στοιχεία βάζει στο ρόστερ? Θα έλεγα ότι θα συμπληρώσει, είναι ένα παιδί που έχει αθλητικότητα. Είναι πρώτα απ' όλα ένας καλός αμυντικός παίχτης, κυρίως γιατί έχει γρήγορα πόδια, μακριά χέρια, έχει έφεση στο rebound και στο block. Είναι ένα παιδί που σίγουρα θα μας βοηθήσει στο κομμάτι της άμυνας. Και από εκεί και πέρα θα ανεβάσει και αυτός το ρυθμό που θέλουμε να έχουμε και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και στην άμυνα και στην επίθεση. Επειδή ξεκινάει καινούργια χρονιά, ο ΠΑΟΚ πέρσι στο πρωτάθλημα νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς ότι έπιασε το ταβάνι του. Αν μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω, αυτό είναι στην Ευρώπη, και αυτό νομίζω στήχησαν οι αρχικές αναποδιές που είχε η ομάδα. Η κεντρική ιδέα της περσινής σεζόν με τη φετινή είναι η ίδια? Γιατί κακά τα ψέματα αλλάζει η ομάδα, εντάξει, δεν είναι... έχουν αλλάξει αρκετά στελέχη της. Η κεντρική ιδέα δεν αλλάζει. Η φιλοσοφία της ομάδας θα παραμείνει σε γενικές γραμμές η ίδια. Δηλαδή θέλουμε να παίξουμε ένα γρήγορο παιχνίδι, να αναπτύξουμε την επιθέσή μας γρήγορα, να έχουμε αρκετές επιλογές στην επιθέσή μας, ταυτόχρονα να είμαστε δυνατοί και σκληροί στο κομμάτι της άμυνας, δηλαδή να κάνουμε εμφανίσεις όπως αυτές που κάναμε σε όλο το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, που μας έδωσαν πάρα πολλές νίκες. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ότι επειδή ο πύχης είναι πολύ υψηλότερος, και γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πιο σκληρό και πιο δυνατό, όπως είπα και πριν, αλλά και γιατί και το Champions League κάθε χρόνο κερδίζει έδαφος. Δηλαδή υπάρχουν πολύ καλές ομάδες, πάρα πολύ καλοί παίχτες, όλοι έχουν στόχους
και θέλουν να πετύχουν και στη συγκεκριμένη διοργάνωση και πολύ μεγάλο κίνητρο. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με ταπεινότητα. Το τι έγινε πέρσι έχει τελειώσει για μας. Πλέον θα κρυφτούμε για τη φετινή ομάδα που θα δημιουργήσουμε. Το καλό είναι ότι έχουμε κρατήσει ένα μεγάλο κορμό Ελλήνων παιχτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Κρατήσαμε τον Γκος, που ήταν κομβικός παίχτης από τους ξένους παίχτες που είχαμε. Ο Χάτσερ είναι ένα παιδί που ξέρει την πραγματικότητα και είναι και ταιριάζει και με την οτροπία και τη φιλοσοφία του ΠΑΟΚ. Οπότε θεωρώ ότι από την αρχή βήμα-βήμα θα παλέψουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα έχει πιο γρήγορα τα αποτελέσματα που είχαμε στο τέλος της χρονιάς. Κόουτς, επειδή δώσατε τα δύο πρώτα φιλικά κόντρα σε δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, φιλικά που, ήταν, που δεν, είχαμε, δεν υπήρχε εικόνα, τι κρατάτε από αυτή, την πρώτη εικόνα που είχατε από την, ομάδα με αντιπάλους που νομίζω ότι θέλατε να είναι τέτοιου επίπεδου σε, πρώτη φάση? Κοιτάξτε, τα φιλικά, ο βασικός στόχος που παίξαμε αυτά τα δύο παιχνίδια, παρόλο ότι ήμασταν ανέτοιμοι, είχαμε ουσιαστικά τρεις μέρες προπονηθεί όλοι μαζί. Ήταν να δούμε το επίπεδο των νέων μας κυρίως παιχτών, να αναγνωρίσουμε το επίπεδο και την ποιότητα των, νέων μας κυρίως παιχτών, οι οποίοι πρέπει, εκτός από αυτά που είχαμε δει σαν εικόνα τις προηγούμενες χρονιές, να τους δούμε live σε παιχνίδια με πολύ υψηλού επίπεδο αντιπάλους, τους μεγαλύτερους που θα συναντήσουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ώστε να, και αυτοί να πάρουν μια ιδέα που ήρθαν, σε ποιο πρωτάθλημα και τι θα βρουν, και εμείς όμως να έχουμε μια πολύ καθαρή εικόνα απέναντι σε πάρα πολύ καλούς αντιπάλους, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς και φυσικά το πιο σημαντικό απ' όλα, τι θα πρέπει να διορθώσουμε τον ένα μήνα αυτό που υπάρχει μπροστά μας μέχρι να ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Συνολικά θα έλεγα ότι η ομάδα παρουσίασε δύο πρόσωπα. Ήμασταν μέτροι και αμυντικά και επιθετικά στο μάτς με τον Ολυμπιακό, συνολικά σαν εικόνα ομαδική λέω, και ήμασταν καλύτεροι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά για μας είναι κάτι αναμενόμενο και δεν κρίνουμε τη συνολική. Για μας δεν είναι κριτήριο η συνολική απόδοση της ομάδας, γιατί επαναλαμβάνουμε είναι πάρα πολύ νωρίς. Θέλαμε να δούμε κυρίως νοοτροπίες, συμπεριφορές και ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών μας απέναντι σε ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Ούτως ή άλλως σε τρεις προπονήσεις, μόνο ατομικά χαρακτηριστικά μπορείς να δεις, κάτι άλλο δεν νομίζω ότι μπορείς να δεις. Από εδώ και πέρα όμως, δηλαδή το Σάββατο έχετε ένα φιλικό στην Καστοριά, από την άλλη εβδομάδα που έρχεται ακολουθούν έτσι, αντίπαλοι πιο βατοί, να το πω έτσι, τέλος πάντων φιλικά που είναι πιο κοντά στο, επίπεδο του, ΠΑΟΚ. Τι καινούργια πράγματα θέλετε να δείτε, τι περιμένετε να δείτε από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, αυτή η εβδομάδα για μας είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα έχουμε όλο το ρόστερ στο γήπεδο να προπονηθούμε σε πράγματα που αφορούν την τακτική μας και κυρίως την αμυντική τακτική μας. Και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν καλύτερα αυτή την εβδομάδα, γιατί από την επόμενη, δηλαδή από αύριο ουσιαστικά, μην πω από την επόμενη, αρχίζουν και φεύγουν παίχτες μας για την εθνική ομάδα. Υπάρχει σίγουρα ο Μαργαρίτης, ο οποίος αύριο πρέπει να βρίσκεται στην Αθήνα. Την Κυριακή θα αποχωρήσει ο Μορέιρα, γιατί έχει παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Αγγόλας. Θα λείψει και αυτός μία εβδομάδα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες που θα είμαστε μαζί να περάσουμε τη φιλοσοφία μας κυρίως στο κομμάτι της άμυνας, που είναι κάτι το οποίο δεν είχαμε δουλέψει, και μπαίνοντας στα φιλικά την επόμενη εβδομάδα με κάποιες ελλείψεις να μπορούμε να έχουμε μια πιο καλή εικόνα συνολικά για την ομάδα μας. Ακούγοντας τους συναδέλφους, τους μπασκετικούς, μιας και εγώ δεν είμαι και το γνωρίζετε καλά, υπήρχε ένας προβληματισμός για το ύφος των παικτών που επιλέχθηκαν στην περιφέρεια, για να το θέσω λαϊκά, ότι θέλει ο καθένας μια μπάλα μόνος του. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν το υιοθετείτε ή όχι. Αυτό πάντως πώς το αντιμετωπίζετε, γιατί σίγουρα έφτασε και στα δικά σας αυτιά αυτό το σχόλιο? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης. Ο καθένας μπορεί να κάνει την κριτική που θέλει. Πέρσι είχαμε μια άλλη είδους κριτική, φέτος έχουμε μια άλλη είδους κριτική. Το γήπεδο θα δείξει και θα δικαιώσει ή τις επιλογές που έχουμε κάνει εμείς ή τις αμφιβολίες που μπορεί να έχει κάποιος για το πόσες μπάλες χρειάζεται το παιχνίδι. Εντάξει, κατά ψέματα όμως μιλάμε για παιδιά που είναι... Εμείς είναι σίγουρο, ναι. Κοιτάξτε, εμείς είναι σίγουρο ότι πέρσι τελειώσαμε, τελειώσαμε την χρονιά με ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό, με ένα γεμάτο ρόστερ, με παιδιά που επίσης είχαν προσωπικότητα
στο κομμάτι της επίθεσης. Αλλά θα έλεγα ότι καταφέραμε και διαχειριστήκαμε όλη αυτή την κατάσταση πάρα πολύ σωστά. Είχαμε πολύ μεγάλη δημιουργία στην επίθεσή μας. Είχαμε πάρα πολύ υψηλό σκορ. Άρα λοιπόν για μας το να έχεις καλούς παίκτες που να μπορούν να σκοράρουν θα έλεγα είναι προτέρημα. Θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση. Θα πρέπει οι παίκτες μας μέσα από τις προπονήσεις μας να καταλάβουν το πώς πρέπει να διαχειρίζονται την μπάλα. Και νομίζω ότι θα βρούμε τη λύση και θα καταφέρουμε στο κομμάτι αυτό που αφορά την επίθεσή μας να δημιουργήσουμε ένα σύνολο που και θα δημιουργεί και θα σκοράρει με συνέπεια. Coach, επειδή το λες και εσύ, κάνοντας έτσι μια... μένουμε στην εικόνα που έμεινε στο τέλος της σεζόν πέρσι. Τα καινούργια στοιχεία που θες να βάλεις φέτος ποια είναι στο μπάσκετ που θέλεις να παίξεις με τον ΠΑΟΚ και με τους παίχτες που έχεις, έτσι. Γιατί άλλοι παίχτες ήταν πέρσι, άλλοι παίχτες είναι φέτος. Είναι σίγουρο ότι κάποια χαρακτηριστικά έχουν αλλάξει σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πέρσι θα έλεγα ότι στην περιφέρεια είχαμε ήμασταν πιο ψηλοί, είχαμε μεγαλύτερο μέγεθος με παιδιά όπως ο Κατσίβελης και ο Λάκη Τζόουνς. Φέτος θεωρητικά πάντα έχουμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα, αλλά ξέρεις, η ποιότητα θα φανεί όπως είπα και μέσα στο γήπεδο. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πιο γρήγορα σε σχέση με την περσινή χρονιά να φτάσουμε την ποιότητα του παιχνιδιού μας στο επίπεδο εκείνο που μας έδωσε πέρσι και καλές εμφανίσεις και καλό μπάσκετ και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Mm-hmm. Το να προσθέσουμε κάποια καινούργια πράγματα, επαναλαμβάνω, δεν θα αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Θέλουμε να παίξουμε ακόμα πιο γρήγορα και να έχουμε καλύτερη δημιουργία ακόμα σε πιο υψηλό επίπεδο πριν φτάσουμε στην εκτέλεσή μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ας πάμε στο ότι μιλάμε καλοκαίρι ή μάλλον μιλάμε Μάιο του 2019 και έχει τελειώσει η σεζόν. Χαρούμενος με τι θα είσαι? Ρεαλιστικά πάντα, έτσι μου πεις το πρωτάθλημα. Οκ, εντάξει. Αυτό το ξέρουμε. Μιλάμε σε ρεαλιστική βάση. Κοίταξε, χαρούμενοι θα είμαστε να είμαστε όλοι μαζί όπως είμαστε τώρα, όπως έχουμε ξεκινήσει τώρα. Να τελειώσουμε τη χρονιά δηλαδή, που αυτό θα σημαίνει ότι έχουμε κάνει καλές επιλογές, είχαμε καλές αποφάσεις στο recruiting και στην επένδυση που κάναμε στους νέους μας παίκτες. Να έχουμε παίξει ένα μπάσκετ που θα το έχουμε ευχαριστηθεί πρώτα εμείς οι ίδιοι, θα μας έχει γεμίσει ικανοποίηση. Και θεωρώ ότι αν τυχόν συμβούν αυτά τα δύο πράγματα, σημαίνει ότι η ομάδα θα έχει πετύχει και αποτελέσματα και στόχους. Επειδή όπως είπα, είναι λίγο τοπικό να μιλάμε συγκεκριμένα για στόχους, για τίτλους, για τέτοια πράγματα. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε μέρα πράγματα μέσα στην προπόνησή μας, να παίζουμε καλά, να το ευχαριστιόμαστε και θεωρώ ότι αν αυτά τα δύο πράγματα συμβούν που είπα και στην αρχή, η ομάδα θα έχει πετύχει τους στόχους της. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο πύχης και η ποιότητα των ομάδων έχει ανέβει πάρα πολύ. Εμείς θέλουμε σίγουρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με την περσινή χρονιά και σε όλες τις οργανώσεις που θα παίξουμε. Ωραία. Σε επίπεδο ανταγωνισμού, τι περιμένετε να δείτε? Δηλαδή, πιο δυνατή ΑΕΚ, πιο συμπαγή ΑΕΚ που την κερδίσατε 4 φορές πέρσι, έναν Προμηθέα με μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί πέρσι σε κάποια φάση δεν μπορούσε άλλο. Τον ύφεστο, το Περιστέρι, ομάδες που δεν μας γεμίζουν πολύ το μάτι, αλλά και λεφτά έχουν και ρόστερ καλά έχουν φτιάξει. Ναι, αυτό που είναι δεδομένο θεωρώ και σίγουρο είναι ότι θα δούμε πολύ πιο ισορροπημένο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων από τη δεύτερη θέση και κάτω. Δηλαδή οι διαφορές του τρίτου με τον τελευταίο ή με τον πρώτο τελευταίο θα είναι πολύ μικρές. Πραγματικά θα είναι πολύ μικρές. Δεν θα πρέπει να προκαλέσει έκπληξη αν ομάδες από το μεσαίο ράφι και κάτω σε εισαγωγικά του ελληνικού πρωταθλήματος μπορούν να κερδίζουν ομάδες όπως με μεγαλύτερα ονόματα, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι η ΑΕΚ, όπως είναι ο Προμηθέας που πέρσι έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Επαναλαμβάνω, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο ειδικά των ξένων παιχτών που έχουν έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν περισσότερα χρήματα από αρκετές ομάδες. Γι' αυτό και ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Η κάθε ομάδα φυσικά έχει τις ιδιαιτερότητές της. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη ξεχωριστά για κάποια ομάδα, αλλά θεωρώ ότι με τις κινήσεις τους όλοι έχουν δείξει το πόσο ισχυρές θα είναι φέτος, το τι κίνητρο έχουν όλοι ο καθένας για το δικό του λόγο να κάνει μια καλύτερη πορεία και για μας μάλλον αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
Φέτος νομίζω θα μας υπολογίζουν όλοι παραπάνω. Έχουμε δώσει δείγματα από την περσινή χρονιά της ποιότητας που είχαμε ως ομάδα. Δεν θα είναι τίποτα εύκολο για μας. Σε επίπεδο αυτοπεποίθησης, ο Ηλίας Παθεοδόρου της περσινής τέτοιας εποχής με της φετινής έχει διαφορά? Όχι, ακριβώς το ίδιο. Εγώ να απαντήσω λίγο πάνω στην ερώτηση του Σταύρου και να ρωτήσω, coach, πριν από ένα μήνα, δύο μήνες, μίλησε ο Μπάνε Πρέλεβιτς βέβαια σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη. Δεν μιλάει συχνά και θέλω να σταθώ στο κομμάτι αυτό το οποίο μίλησε για εσάς και πώς τον κερδίσατε έτσι, σε επίπεδο έτσι, συναισθηματικό και κοινωνικό. Και βεβαίως στο κομμάτι που αφορά το μέλλον του Μπάνε Πρέλεβιτς, τον ΠΑΟΚ. Πώς είχε στα αυτιά σας η συγκεκριμένη συνέντευξη και τα όσα είπε? Κοιτάξτε, τον Μπάνε είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή τη στιγμή στέλεχος για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ο πρόεδρος της ομάδας, είναι ο άνθρωπος που κατευθύνει την ομάδα. Θεωρώ την παρουσία του τον ένα χρόνο που είμαι εγώ εδώ και συνεργάζομαι μαζί του πολύ χρήσιμη για όλους και πολύ μεγάλο κέρδος και για μένα σαν προπονητής. Δεν μπορώ να σχολιάσω τις απόψεις του Προέδρου ουσιαστικά. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά σε ποια ομάδα βρίσκεται. Αντιπροσωπεύει μια ομάδα για πάρα πολλά χρόνια. Έχει περάσει από όλα τα πόστα. Οπότε μπορεί να νιώσει τον παλμό και το μέγεθος αυτής της ομάδας. Εγώ έχω μια πολύ καλή συνεργασία μαζί του, όπως και με όλα τα στελέχη της διοίκησης της ομάδος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Το σίγουρο είναι ότι είναι, νομίζω, μια εξαιρετικά σημαντική μονάδα για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κάτι που ξεχάσαμε? Όχι, απλά έχουμε, επειδή είχε αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ, είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε και τα νέα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουμε εικόνα. Πριν του Χάτσερ, υπάρχουν αρκετοί παίκτες που έχουμε την περιέργεια. Εμένα μου παραξένευσε πολύ η περίπτωση Williams, που ήταν πολύ ξαφνική. Από την άλλη, έχω ένα ένστικτο πολύ θετικό για αυτό. Να έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία, έτσι να πούμε, αν και είναι λίγο άκουμψο ξεχωριστά να μιλάμε για παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, επειδή μου κίνησε εμένα την περιέργεια ξεχωριστά σε Σταύρο, αυτή η κίνηση. Κοίταξε, αυτή η κίνηση θα έλεγα είναι μια κίνηση την οποία την είχαμε σχεδόν αποφασίσει να την κάνουμε από τις αρχές του Ιούνιου. Από τον Ιούνιο, δηλαδή, που είχαμε τα πρώτα στοιχεία για το συγκεκριμένο παίκτη, είχαμε αποφασίσει ότι θα κινηθούμε για την αποκτήσή του. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει από ένα κολέγιο, από μια περιφέρεια χαμηλού έτσι, επίπεδου στο κολεγιακό μπάσκετ, πολύ χαμηλού επίπεδου. Είναι σαν να συζητάμε εδώ για την Β' Εθνική στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα στοιχεία είναι πραγματικά πολύ θετικά. Θα μιλήσω κυρίως όχι για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, αλλά για ρούκι παίχτης έχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση, πολύ μεγάλο επίπεδο συγκέντρωσης, προσαρμοστικότητα σε ένα καινούργιο περιβάλλον, σε μια καινούργια χώρα για αυτόν. Επιθυμία πάρα πολύ μεγάλη, κίνητρο και διάθεση για να δουλέψει σκληρά. Αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για ένα καινούργιο παίχτη που έρχεται πρώτη φορά στην Ευρώπη, που δεν είναι από κάποιο κολέγιο φημισμένο, που δεν έχει ξέρεις, ανταγωνισμό σε υψηλό επίπεδο όσα χρόνια έπαιζε στην πατρίδα του. Και νομίζω ότι έχει δυνατότητες να κάνει πράγματα στην Ευρώπη στα επόμενα χρόνια και είναι μια πολύ αξιόλογη και σοβαρή περίπτωση για μας. Γιατί μας δόθηκε εντύπωση στην αρχή ότι έρχεται συμπληρωματικός, υπήρχε μια φημολογία, θα φύγει ιδανικός, αλλά τελικά η ομάδα θα τον κρατήσει κανονικά. Αυτό καταλαβαίνω. Είμαστε ακόμα 3 Σεπτέμβρη, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Θα δούμε την ομάδα. 3 Σεπτέμβρη, γιορτάζει και το Πασόκ. Είναι καλά, μας το θυμήσατε. Συγγνώμη, μας το χαλάω, παιδιά, και τους δύο, αλλά είναι 4 Σεπτέμβρη. Όλα καλά. Όλα καλά. Και μου ήρθε μια συγκίνηση. Γίνονται αυτά. Ωραία. Άρα δεν υπάρχει. Θα δούμε. Θα δούμε και για το παιδί αυτό. Θα δούμε και για την ομάδα όλοι. Έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αυτό έχετε τόση μεγάλη αγωνία για τους νέους μας παίκτες. Ελάτε να μας δείτε στο γήπεδο.
Εκεί θα είμαστε, βέβαια. Coach, εγώ θα έρθω. Εγώ δεν έχω έρθει γιατί με φάγανε τα ταξίδια. Εμάς, αν μας δώσουν ρεπό, coach, θα έρθουμε, να ξέρετε. Δεν θα πάρουν ούτε μισό ρεπό, coach, ενημερωτικά. Γι' αυτό μας κρατάνε μακριά από το μπασκετικό pop. Coach, μια τελευταία ερώτηση. Μάλλον είστε πολύ χρήσιμοι για να μην παίρνετε ρεπό και πολύ σημαντικό. Ακριβώς πώς φαίνεται τώρα το επιχειρήν, πώς το έχετε μέσα σας. Coach, μια τελευταία ερώτηση, μια και σας έχουμε έτσι, εγώ τουλάχιστον, ευκαιρία να μιλήσω με τον coach. Για τον coach, τι μέτρησε περισσότερο, γιατί πέρυσι το καλοκαίρι το σκεφτόταν πάρα πολύ. Ναι, μεν κράτησε όλα τα καλά του ΠΑΟΚ, πώς ένιωσε σημαντικός, ηγέτης και ούτω καθεξής. Αλλά τι μέτρησε στην τελική του απόφαση και με τις επαφές βεβαίως που είχατε και στο Las Vegas, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Νομίζω ότι ο Γκος από τη στιγμή που, από τη μέρα που έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, είχε σχεδόν πάρει την απόφαση ότι θα επιστρέψει. Πέρασε πολύ καλά, ένιωσε πολύ σημαντικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι σε ένα περιβάλλον που μπορεί να βγάλει τα ηγετικά χαρακτηριστικά που έχει σαν παίχτης. Παρόλη την ηλικία του, έχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο. Και για μας αυτό το πιο σημαντικό κομμάτι για να τον ξαναφέρουμε πίσω στην ομάδα, να του κάνουμε πρόταση, να τον περιμένουμε ουσιαστικά ένα μήνα να αποφασίσει, να πάρει την οριστική του απόφαση. Αν και θεωρώ, όπως σας είπα στην αρχή, ότι φεύγοντας με το αεροπλάνο για την Αμερική, είχε ήδη στο μυαλό του ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει για να συνεχίσει αυτό που έκανε πέρσι. Ναι, σας ρώτησα γιατί ήταν πολλοί παράγοντες φέτος το καλοκαίρι. Έγινε ο πατέρας, η οικογένειά του είναι εκεί, γι' αυτό ίσως. Τα παρατηρεί αυτά η Μπούντου. Είναι το οικογενειακό υπόβαθρο που υπάρχει σε κάθε περίπτωση αθλητή. Ναι, αλλά πρώτα απ' όλα είναι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας. Είναι πολύ σημαντικό ότι πέρσι, παρόλο ότι 15 μέρες περίπου πριν τελειώσει η χρονιά, έγινε πατέρας, δεν σκέφτηκε ποτέ να αφήσει την ομάδα έστω και για 2-3 μέρες να είναι το παιδί. Είχε την υπομονή να τελειώσει τη χρονιά, την τελείωσε με τον τρόπο που έπρεπε. Και θεωρώ ότι για τον ΠΑΟΚ είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης. Όχι γιατί είναι καλός παίκτης και καλός αθλητής, αλλά γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο να κερδίσει. Που αυτό είναι ένα πράγμα που δεν το βρίσκεις εύκολα. Ειδικά στην ηλικία που βρίσκεται ο Φιλ. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Παθεοδόρου. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη ευχαριστούμε να πολύ. Έχουμε. Καλύτερες διατησίες να έχουμε, γιατί είπα λίγο δύο-τρεις φορές θα την πατήσαμε. Για το ποδόσφαιρο, λες, και το μπάσκετ. Και για τα δύο. Τους πέτυχα στον δρόμο, ερχόμενος. Ήταν μαζεμένοι. Δεν ξέρω τι έχουν. Έχουν καμιά συναγωγή εδώ, δεν ξέρω. Σε ένα στενό με είδαν δύο-τρεις, έφυγαν κιόλας. Καλοί άνθρωποι. Τους αγαπάμε. Ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ φέτος. Είναι αλήθεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.